Πες μας λίγο για σένα, πώς ξεκίνησες από τις Εγώ σπουδασες. ξεκίνησα από τη Βακαλώ. Έκανα τη Και σχολή εσύ. Βακαλώ, έκανα εσωτερική διακόσμηση, ξεκίνησα με βιτρίνες. Εκεί γνώρισα τον Γιάννη το Μετσικόφ που με έβαλε. Στη δουλειά. Ναι, μου έδωσε τις θέατρο. δικές τους βιτρίνες γιατί ως νέος προχώρησε Έκανε και στο εκείνος. θέατρο. Εκεί όμως είδα γιατί ένας φοβερός τεχνίτης ο Γιάννης. Επίσης είχα γνωρίσει και έναν καταπληκτικό τεχνικό που δεν ξέρω αν. Τον Κύμα της. Ήταν εξαιρετικός. Αυτόν βασικά γνώρισα. Όλα μαζί γίνανε κάποτε. Και όχι πήγαινα. Όχι, καλό όμως. Όχι, όχι, άσχετα, άσχετα. Από αυτός προσωπικό. Έκανε τη δουλειά που κάνεις εσύ τώρα, ας ναι. πούμε. Και χίλιες φορές καλύτερα. Δηλαδή ήταν εκπληκτικός τεχνίτης. Φοβερή προσωπικότητα. Και πήγαινα εκεί γιατί χάζευα. Και μου είπε: θα βάλεις το πύλημα εδώ, θα βάλεις καρφίτσες αυτό, θα κάνεις εκείνο. Και έτσι από εκεί βλέποντας έμαθα κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, αυτό τώρα δεν είναι πολύ, είναι λίγο άσχετο, αλλά με ενδιέφερε εμένα. Έκανα αγγλική λογοτεχνία στον Τυρί, που με ενδιέφερε πολύ, το οποίο όμως διαπλάτησε κάπως τις πληροφορίες. Και μετά τα με τέρια. Τρόπο. Με ποιον τρόπο η λογοτεχνία. Τις ανάλυσης κειμένου, διαβάζεις κείμενα, αναλύεις κείμενα, αυτό έτσι, εκθέτεις ναι. ιδέες, ναι. μαθαίνεις να γράφεις, ναι. μαθαίνεις να συντομεύεις το χρόνο σου σε πόσες γραμμές, να απαντάς σωστά, ξέρεις, ναι, σου ναι, ναι, οξύνει ναι, ναι. λίγο ναι. την αντίληψη. Αντίληψη των πραγμάτων και ήταν εκεί μέθοδος η Αμερικάνικη που μου τέριαζε εμένα αυτών των σπουδών, που έκανες και ιστορία της τέχνης, έκανες ναι. και θέατρο, έκανες και ξέρω, ιστορία της όπερας και χορό, και, ναι. όχι ιστορία χορού. Ναι. Οπότε όλα αυτά κάπως με βοήθησαν και τα πάντρεψα και τα δύο και έκανα ένα μεταπτυχιακό, ένα MA στο Πανεπιστήμιο του Χαλ που ήταν Theater in Practice, που δεν είναι και πολύ διαφορετικό από αυτό που, το θέατρο στην πρακτική του εφαρμογή. Το 90 ήταν φοβερή εμπειρία, μην ξεχνάτε ότι δεν είχαμε αυτό το παράθυρο στον κόσμο. Το να ζήσω ένα χρονικό διάστημα στην Αγγλία, να έχω αυτή την εμπειρία, να δω πράγματα. Προσπάθησα όσο μπορούσα να μπω σε εργαστήρια, να δω πώς δουλεύουν. Αυτό, αυτό. Σε ενδιέφερε από την αρχή όμως να προχωρήσεις αυτό το κομμάτι εσένα, για να κάνεις και αυτό το MA. Πάντα ήμουν, δηλαδή από πολύ νωρίς ήταν των εφαρμοσμένων τεχνών, γι' αυτό να. Είχα πάει και στη Βακαλώ. Ήτανε. Για να κάνεις όμως διακοσμητική δεν έχεις το θέατρο καθόλου. Όχι, όχι, μου προέκυψε γνωρίζοντας τους ανθρώπους αυτούς, τον Γκί, τον Γιάννη. Και γύριζοντας μετά στην Ελλάδα, τσούκου, τσούκου, μετά κυλάει η πέτρα. Όπου ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί η πρώτη δουλειά που έκανα, μου έκατσε να κάνω τη φάρμα των ζώων, το 96-97, στο Εθνικό, με τον Δημήτρη τον Ποταμίτη και την Αφροδίτη την Κουτσουδάκη, ως ενδυματολόγο, η γλυκιά μου. Και τα πράγματα πήγανε καλά με αυτό. Και μετά κύλησαν. Το ένα μετά το άλλο ήρθε. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε πολλής κόσμος που έκανε αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή εσείς νομίζω το ξέρετε ότι πάρα πολλοί σκηνογράφοι ασχολούνται λες. Ναι. Εγώ θα πω κάτι. Ότι ιδιαίτερα πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Γιατί βλέποντας μέσω δικτύου άλλους κατασκευαστές στο εξωτερικό, βλέπω ότι το χειροποίητο δεν αντικαθίσταται από το μηχανικό. Όμως, αυτό που κάνει μια μεγάλη διαφορά είναι οι προϋπολογισμοί. Λοιπόν, από εκεί αρχίζουμε και τελειώνουμε. Ως προς το πιο τεχνικό, το χειροποίητο πάλι, στο επίπεδο αυτό. Δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Οι τρόποι δουλειάς που δεν χρησιμοποιούνται πια. Θα έλεγα όχι. Πως όχι. Δεν ξέρω αν περάσατε από το βεστιάριο του Εθνικού Θεάτρου. Περάσαμε. Λοιπόν, σας δείξανε αυτά του Φωκά που ακριβώς. ήταν όλα αυτά τα απλικέ. Εκεί υπήρχε, θυμάμαι που το πρόλαβα εγώ προς το τέλος, η Σοφίτα του Εθνικού ήταν κυριούλες και στη Λυρική. Η μία. Σε αυτό το τραπέζι θα καθόντουσαν τρεις και άλλες τρεις εκεί. 6, 7, 8 κυρίες και όχι ένα τραπέζι, πάρα πολλά τραπέζια που όλες καθόντουσαν και κάνανε κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είδατε τα γραφεία αποτελούνται από λίγες κυρίες. Όποιος έχει το περιθώριο να το κάνει, το κάνει.
υπάρχει και θέμα αισθητικής. Δεν θα γίνει σαν του Φωκά, θα γίνει όμως κάτι άλλο απλικέ. Εντάξει, σε κουστούμια είναι βλέπω. Είναι μια τεχνική που θα μπορούσε μια σημερινή μοδίστρα να την. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές, αλλά με λίγο ψάξιμο και λίγο το υπάρχουν. Και μάλιστα τα τελευταία, ας πούμε, 10 χρόνια έχουν καταλάβει τα νέα παιδιά που τελειώνουν καλών τεχνών και άλλες σχολές θεάτρου ότι το χειροποίητο έχει κάτι, μπορεί να τους δώσει ένα εισόδημα και πολλή δημιουργία. Ναι. Γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, μου λέγανε όλοι, μα δεν θες να κάνεις κάτι δικό σου, δηλαδή οι τεχνικές δουλειές ήταν δεύτερες. Εγώ δεν είχα αυτό το θέμα, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς εδώ και θεωρούσα από πάντα, ίσως που έχει να κάνει με το από που έρχομαι, ήταν ότι θεωρούσα πολύ σημαντικό να υλοποιώ τις ιδέες των άλλων. Τον άλλον. Και ένας άνθρωπος μπορεί να υλοποιήσει έτσι κάτι με όση ακρίβεια και συνέπεια. Είναι άξιος συνεργάτης.